Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή στο Επίκεντρο εδώ, στη Γνώμη Τηλεόραση, όπως κάθε βράδυ, 9 και 1. Για όλη την Κεντρική Μακεδονία, βέβαια. Κυρίες και κύριοι, με την τοπική αυτοδιοίκηση θα ασχοληθούμε σήμερα. Και συγκεκριμένα με έναν μεγάλο δήμο του νομού Θεσσαλονίκης, περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πάντα, γιατί εκεί απευθυνόμαστε. Έναν δήμο με ιδιαίτερα κάλλη, ιδιαίτερα χαρίσματα, αλλά και πάρα πολλά προβλήματα που βγαίνουν μέσα από αυτά τα κάλλη. Θα καταλάβετε στη συνέχεια τι ακριβώς εννοώ. Ομιλώ, κυρίες και κύριοι, για τον Δήμο Θερμαϊκού. Είναι γνωστό σε όλους, η Μηχανιώνα, η Περαία, η Αγία Τριάδα. Υπάρχουν και τραγούδια, τα παλαιότερα, ξέρετε, τα ρεμπέτικα, υπάρχουν και τραγούδια για αυτές τις περιοχές. Ένας λοιπόν ιδιαίτερος και πάρα πολύ γνωστός Δήμος του νομού Θεσσαλονίκης και γιατί όχι, θα τολμήσω να το πω, της Μακεδονίας. Γιατί να μην το πούμε. Απόψινός προσκεκλημένος, κυρίες και κύριοι, ο εκπρόσωπος του Δήμου, που δεν είναι άλλος βεβαίως, από τον Δήμαρχο, τον κύριο Θεόδωρο Τζέκο, τον οποίο έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ. Δήμαρχέ μου, εν πρώτης, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγένεια που δείξατε και για τον χρόνο που διαθέτετε για να βρίσκεστε σήμερα μαζί μου. Ελπίζω όμως να κάνουμε μια συζήτηση κυρίως ενημερωτική, περισσότερο για τους δημότες σας και όχι ιδιαίτερα για μένα. Υπάρχουν κάποια θέματα που θα πρέπει ίσως να τα ακούνε μαζικά οι συμπολίτες σας εκεί. Σας ευχαριστώ λοιπόν για άλλη μια φορά που είστε μαζί μου. Καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλο, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Φυσικά είμαι στη διάθεση τη δικιά σας και μέσα από εσάς στη διάθεση του κόσμου για να τον ενημερώσουμε, να του πούμε για το τι συμβαίνει και για όλο το εκτενόμενο στο Δήμο Θερμαϊκού, που όπως είπατε έχει μεγάλα προβλήματα και φοβερές προοπτικές, όπως έτσι το καλύψατε στην εισαγωγή σας, και την επανομή να βάλουμε μέσα αυτές τις περιοχές. Δήμαρχε, ξέρετε, δεν έχω απολύτως καμία διάθεση αντιπολίτευσης, αλλά δυστυχώς ο ρόλος μας εδώ που είμαι απέναντί σας είναι, ξέρετε, να λέμε τα στραβά, τα πράγματα που αφορούν τους συμπολίτες σας κλπ. Δεν σημαίνει βεβαίως ότι έχω κάτι μαζί σας, έτσι, σε καμία περίπτωση. Έτσι. Μην νομίζουν οι τηλεθεατές και οι δημότες σας ότι είμαι στην αντιπολίτευση του Δήμου, δεν έχουμε καμία σχέση. Θα το εκτιμήσουν κιόλας αν είστε και πιο κριτικός, με κριτική διάθεση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι λέω για να αρχίσουμε. Ναι. Είστε όντως, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, ένας ιδιαίτερος Δήμος, ένας εξαιρετικός Δήμος. Ποιος δεν έχει επισκεφθεί την Περαία, ποιος δεν έχει επισκεφθεί την Αγία Τριάδα, τη Μηχανιώνα, τέλος πάντων την Επανομή, όλες αυτές τις περιοχές. Και εμείς, σαν φοιτητές, ξέρετε προς τα εκεί πηγαίναμε. Ως νέοι, όχι τώρα. Τώρα μεγαλώσαμε. Θέλω να αρχίσω. Πάμε στο δικό δίκτυο. Θέλω να έρθω λοιπόν στην περιοχή σας, την οποία αγαπώ, εκτιμώ εγώ και χιλιάδες άλλοι που μας βλέπουν τώρα. Δεν είναι δρόμοι αυτοί. Πρώτον, για την πρόσβαση εκεί, εν πρώτης και εν δευτέρης, κύριε Δήμαρχε, η εσωτερική οδοπία, ίσως για τέτοιες περιοχές, πολυδιαφημιζόμενες και πολυσυζητημένες και εξαιρετικές, ίσως δεν είναι ό,τι καλύτερο αυτή η δρόμη. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε, επειδή είναι η πρώτη φορά που τα λέμε, και σας ευχαριστώ που είστε μαζί μου σήμερα, θα έχουμε πιστεύω δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Βρήκατε κάτι εσείς από την προηγούμενη διοίκηση το οποίο μπορείτε να τρέξετε, να το λέω σε λαϊκή γλώσσα, να τρέξετε άμεσα για το καλό των πολιτών σας και το δικό μου που δεν είμαι δημότης σας, για να έρθω σε μια ταβέρνα της Περαίας, είπα στην τύχη τώρα κάτι. Στο κομμάτι της οδοπίας ή της πρόσβασης, ένα μεγάλο ζήτημα και μάλιστα πολύ ευγενικά το είπατε, ότι δεν είναι μια εικόνα που τιμά το Δήμο μας και τους δημότες. Δεν αρμόζει, κύριε αυτό δημότη, εδώ που βλέπουμε. Τώρα, στο κομμάτι της οδοπίας, της εσωτερικής να αναφερθούμε, υπάρχει μια μεγάλη μελέτη, η οποία δημοπρατήθηκε από το 22 ακόμα, είχε όμως σοβαρά προβλήματα στην υλοποίησή της. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, ρίξαμε ένα μεγάλο βάρος έτσι, της δραστηριότητάς μας σε αυτό το κομμάτι. Να μπορέσουν να ξεμπλοκάρουν αυτό εδώ το έργο, να γίνουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται, να πάρουμε τις αδειοδοτήσεις και είμαστε μάλιστα στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι ξεκινήσαν οι ασφαλτοστρώσεις στη Δημοτική Ενότητα της Περαίας. Σήμερα στρώθηκαν 4 δρόμοι ανάμεσα στην Περαία και τους νέους επιβάτες. Η Ξενίου Διός τις προηγούμενες μέρες και όπως και πλακοστρώσεις γίνανε τις προηγούμενες μέρες. Και συνεχίζουμε και στην Ενότητα του Θερμαϊκού Περαία, νέους επιβάτες Αγία Τριάδα, αλλά και στις άλλες δύο ενότητες το επόμενο διάστημα. Μέχρι το καλοκαίρι, μπορεί και μέχρι τέλος του έτους, δηλαδή όλη τη διάρκεια του χρόνου θα γίνονται ασφαλτοστρώσεις, γιατί έχει μεγάλη ανάγκη ο Δήμος μας από τέτοια έργα. Το κομμάτι όμως της οδοποίησης δεν είναι μόνο η κατάσταση των δρόμων, είναι και η πρόσβαση.
Εδώ πάλι ένα σημαντικό κομμάτι, όπου υπάρχει μια μελέτη όχι ολοκληρωμένη για τους τρεις κυκλικούς κόμβους στο κομμάτι της Περαίας και των νέων επιβατών. Ακριβώς. Ένα στην είσοδο της Περαίας, στην περιοχή, το φανάρι του Πισαλίδη το γνωρίζουν οι κάτοικοι, στο φανάρι του Δημαρχείου και στο φανάρι των νέων επιβατών. Αυτό, Δήμαρχε, βοηθήστε με παρακαλώ, μήπως δεν θυμάμαι καλά, είναι σε συνεργασία με την περιφέρεια. Αυτό είναι σε συνεργασία με την περιφέρεια. Η μελέτη το ανέφερε η κυρία Πατουλίδου, καταλάβατε. Μπράβο, μπράβο. Και την Τετάρτη, την προηγούμενη Τετάρτη, ήμουν στο γραφείο του Περιφερειάρχη, του Απόστολου του Τζικώστα, και η Βούλα η Πατουλίδου ήταν παρούσα σε αυτήν εδώ τη συνάντηση, και ένα από τα θέματα που βάλαμε και συζητήσαμε ήταν και αυτό εδώ. Αυτή η κόμβη. Όπου οι δύο κόμβοι, στους δύο κόμβους η μελέτη είναι έτοιμη, ολοκληρωμένη. Τρέχουμε να δούμε αν προλαβαίνουμε να ολοκληρώσουμε τη μελέτη, να την ξεμπλοκάρουμε και να την ολοκληρώσουμε και για τον τρίτο κόμβο στο Πισαλίδη, έτσι ώστε να είναι έτοιμο από την περιφέρεια να δημοπρατηθεί και να το υλοποιήσει αυτό το έργο. Η συμπαράστασή τους φυσικά είναι αμέριστη, συμμερίζονται την ανάγκη υλοποίηση αυτού εδώ του έργου. Έχει ανάγκη ο Δήμος βέβαια και από μια διαπλάτηση όλης αυτής της οδού της Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας. Αυτό είναι λίγο είναι δύσκολο, μεγάλο, κύριε, μπορεί να φαίνεται φαραωνικό, αλλά δεν θα το αφήσουμε, δεν θα το βάλουμε στο σιρτάρι, ούτε θα απεμπολίσουμε έτσι αυτή τη διεκδίκησή μας. Ίσως και τμηματικά μπορεί να προχωρήσει, γιατί ο Δήμος Θερμαϊκού θεωρώ ότι νομοτελειακά θα δεχτεί ένα μεγάλο, θα γίνει το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στα επόμενα χρόνια. Και θα δεχτεί μεγάλο βάρος και του οικιστικού, και μιας οικιστικής ανάπτυξης, αλλά και επιχειρηματικής και επενδυτικής. Θα τα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά. Οπότε έργα υποδομής πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε. Κύριε Δήμαρχε, πιστεύετε μάλλον, γιατί ο απλός πολίτης αυτό ρωτάει, θα είναι έτοιμο το έργο μέσα στο τρέχον έτος, γιατί το καλοκαίρι, για τους κόμβους εννοώ, τους που είπατε πριν, θα είναι έτοιμο στο καλοκαίρι, γιατί δέχεστε όμβο επισκεπτών εσείς, ενώ ο Δήμος σας, κάτω τους θερινούς μήνες. Ένα μεγάλο μέρος της εσωτερικής οδοποιίας θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι. Ωραία. Η κόμβη δεν νομίζω να είναι έτοιμη για αυτό το καλοκαίρι. Τουλάχιστον γιατί άρχισε, για να δημοκρατηθούν, να ξεκινήσουν οι εργασίες, νομίζω αυτό θα πάρει αρκετούς μήνες. Για να είμαστε έτσι και ρεαλιστικά να βλέπουμε τα πράγματα, το θέμα είναι ότι έχει δρομολογηθεί, ότι δρομολογείται αυτό εδώ το έργο. Άλλες περιοχές, κύριε Τζέκο, εκτός από την Περαία που αναφέρω, που θα πρέπει να πω είναι και η έδρα του Δήμου, έτσι, ναι. Για αυτούς που θα το γνωρίζουν ίσως, για την υπόλοιπη Μακεδονία. Έχετε κάτι σε πρόγραμμα, κάτι σε μελέτη, για εσωτερική οδοπία, ομιλώ. Για οδοπία. Οι τρεις πρώην Δήμοι, Θερμαϊκού, όταν λέω εσωτερική οδοπία, εννοώ μέσα στο, δρόμοι μέσα στους οικισμούς. Αυτό το λέμε με απλά λόγια. Μπράβο. Και τον κόσμο πιο πάνω. Υπάρχει πλάνο ασφαλτοστρώσεων και για τη Δημοτική Ενότητα της Μηχανιώνας και για τη Δημοτική Ενότητα της Επανομής, που θα ξεκινήσουν και πριν το καλοκαίρι. Πιστεύω πριν το καλοκαίρι, μπορεί και αρκετά πιο σύντομα στη Μηχανιώνα πιο νωρίς, και θα συνεχίσουμε και στην Επανομή. Η έδρα είναι η Περαία, όπως είπατε. Άρα και μέσα στο 24 θα το δουν. Μέσα στο 24 θα δουν ένα εκτεταμένο δίκτυο ασφαλτοστρώσεων σε όλο το Δήμο Θερμαϊκού. Και ίσως να δούμε και την έναρξη των εργασιών για τους κυκλικούς κόμβους. Επίσης, θα προχωρήσουμε μια σύνταξη, τη σύνταξη πολλών τοπογραφικών που απαιτούνται για την αγροτική οδοπία. Επίσης, ένα σημαντικό έργο, το οποίο το δρομολογούμε, έγινε η προεργασία, ήδη βρήκαμε ένα κομμάτι αυτού του έργου, ωστόσο πρέπει να γίνονται τοπογραφικά, να το συνεχίσουμε. Είναι πάρα πολλοί δρόμοι αγροτικοί, ένα μέρος αυτών, λίγοι βέβαια, θα ασφαλτοστρωθούν, στη μεγαλύτερη τους έκταση, πολλοί δρόμοι όμως θα χαλικοστρωθούν και θα διομορφωθούν για την αγροτική αυτή οδοπία. Θα βελτιωθεί πολύ, γιατί δεν είναι μόνο η αγροτική οδοπία για την πρόσβαση των αγροτών, αλλά επειδή είναι ένας πολύ μεγάλος Δήμος, 150.000 στρέμματα έκταση έχει ο Δήμος Θερμαϊκού, έχει εκτεταμένη εκτός σχεδίου δόμηση. Ναι, οπότε σωστά. Αυτό διευκολύνει και όλους αυτούς τους κατοίκους εκτός σχεδίου. Οπότε, ασφαλτοστρώσεις εσωτερικού δικτύου, αγροτική οδοπία, σε συνδυασμό με τους κυκλικούς κόμβους, ένα κομμάτι που έχει να κάνει με την πρόσβαση και με τους δρόμους,
το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες, θα ρίξουμε μεγάλο βάρος και θα το δουν οι δημότες μας. Μακάρι κύριε Δήμαρχε, γι' αυτό σας το λέω. Είναι αυτό που λένε τα παράπονα στο Δήμαρχο, έτσι. Αυτό και δεχόμαστε όντως πολλά παράπονα σε αυτά τα δωμάτια. Το είπαμε από την αρχή, δεν μας τιμάει αυτή η κατάσταση και στην αγροτική οδοπία και στην εσωτερική. Πρέπει, έχετε και πρωτογενή τομέα εσείς, κύριε Δήμαρχε, στην περιοχή σας, στον Δήμο σας. Άρα πρέπει να κοιτάξετε και λίγο τον πρωτογενή τομέα. Δεν είναι όλα τουρισμός. Στο Ρόμο Θεσσαλονίκη υπάρχει ο πρωτογενή τομέα. Συμφωνώ απόλυτα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Συμφωνώ. Είστε άνθρωπος που ζείτε στην περιοχή, την ξέρετε την περιοχή. Αν κρίνουν και από το βιογραφικό σας, γνωρίζετε και από τοπική αυτοδιοίκηση. Τέλος πάντων, τα ξέρετε πολύ καλά. Και μπράβο εις τον κόσμο που σας εξέλεξε. Θα το δούμε βέβαια σε 5 έτη ξανά. Ένα άλλο θέμα που ήθελα να το θέσω. Γνωρίζετε τι σημαίνει κλιματική κρίση. Δεν λέμε για αλλαγή. Κάποτε πριν από 10 χρόνια λέγαμε αλλαγή. Πλέον είναι κρίση γιατί το λένε και οι επιστήμονες. Αντιπλημμυρική προστασία, να το πω τώρα, θωράκιση, να το πω, βάλτε εσείς όποια λέξη θέλετε. Είχατε θέματα στην Περαία, αξιότιμη κυρία Δήμαρχε, το γνωρίζετε πολύ καλά. Και εγώ θα πάρω πάλι δυστυχώς το μέρος των ανθρώπων που επλήγησαν. Κάποιος μπορεί να δουλεύει μια ζωή να φτιάξει ένα μαγαζί. Ωραία. Και να περάσει από μέσα ένα ποτάμι, με συγχωρείτε, και να βλέπει τους κόπους μια ζωή να πάνε στράφη, να πάνε στη θάλασσα, να πηγαίνουμε στο ρέμα κτλ. Δεν είναι ότι καλύτερο θέμα και εσάς. Αν σας τύχει ενώ μη γίνει το κάτι τέτοιο, σίγουρα θα σας πίκρανε. Γιατί κι εσείς, άνθρωπος που δουλεύει είστε, δεν τα βρήκατε, δεν είστε εφοπλιστής από ό,τι διάβασα από το βιογραφικό σας. Τι σκοπεύετε να κάνετε γι' αυτό, γιατί οι καιρικές συνθήκες είναι απρόβλεπτες. Είδατε, κύριε Δήμαρχε, τι έγινε στην Θεσσαλία. Ναι. Σίγουρα δεν θα θέλατε να είστε δήμαρχος σε μία από αυτές τις περιοχές. Όχι, φυσικά. Όχι, φυσικά. Φυσικά όχι. Τι κάνετε γι' αυτό. Τι κάνουμε. Στο κομμάτι της ενότητας του Θερμαϊκού, Περαία Νέα Επιβάτης Αγία Τριάδα. Η Περαία αντιμετώπισε προβλήματα, κύριε Τσέκο. Και η Αγία Τριάδα το 2016, πολύ σοβαρό πρόβλημα, πλημμύρισε όλο το χωριό και η Μηχανιώνα, ρίξαμε και θύμα στη Μηχανιώνα από εκείνη την Θεομηνία, την Αεροποντή. Υπάρχει μια μελέτη ολοκληρωμένη στον Πόντο μέχρι Κεραίας, έτοιμη προς δημοπράτηση. Ήταν το δεύτερο, ένα από τα 2-3 σοβαρά θέματα που έθεσα και σε αυτή τη συνάντηση με την Περιφέρεια, όπως σας είπα νωρίτερα, και με τον Περιφερειάρχη. Του εξήγησα τη σημασία και τη σπουδαιότητα, το οποίο δεν είναι δύσκολο να το κατανοήσει και ο ίδιος, αλλά και εμείς και οι δημότες, τη σπουδαιότητα. Εντάξει, ο κ. Τζικός σας είναι έμπειρος και ξέρει και από αυτά. Το ξέρει. Είναι εμπειρότατος. Είχαμε την δέσμευσή του ότι αυτό το έργο θα προωθηθεί, θα έχει τη στήριξη της Περιφέρειας, έτσι ώστε να έχουμε τη χρηματοδότηση. Είναι μια μελέτη 7 εκατομμυρίων ευρώ για την διαμόρφωση των 7 ρεμάτων που διατρέχουν αυτήν εδώ την περιοχή. Είναι πολλά αυτά τα ρέματα, γιατί όλη η περιοχή Περαία μέχρι η Αγία Τριάδα είναι σε μια πλαγιά. Πλαγιά, είναι πραγματικά στο έδαφος, γι' αυτό έχει και τις θέλουμε να έχουμε και τα φαινόμενα αυτά που είπατε νωρίτερα, τα πλημμυρικά ή να πλημμυρίζουν καταστήματα, να χάνουν άνθρωποι την περιουσία τους. Σπίτια, ναι, να χάνουν. Έτσι, το κυριότερο είναι οι άνθρωποι να μην χάνουν τη ζωή τους. Για πρώτα απ' όλα και οι περιουσίες, βέβαια. Ερχόμαστε όμως σε αυτά τα θέματα εκ των υστέρων και κατόπιν εορτής να διορθώσουμε τις υποδομές που δεν έγιναν όταν χτίζουμε τις πόλεις μας. Δηλαδή αυτά εδώ, όταν έχεις μια περιοχή που έχει 7 ρέματα σε μια ακτίνα 7-8 χιλιόμετρων, προβλέπεις και προνοείς να δημιουργηθούν αυτές οι υποδομές και τα αντιπλημμυρικά όταν χτίζεις και όταν επεκτείνεις αυτές εδώ τις περιοχές. Απόλυτο δίκιο έχετε. Εμείς τα φτιάξαμε, τα μπαζώσαμε, τα καλύψαμε και ερχόμαστε τώρα εκ των υστέρων να δούμε πώς θα κάνουμε αντιπλημμυρική θωράκιση, πώς θα κάνεις μέσα σε ενοικισμό που ήδη τα έχεις καλύψει. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Σπίτια, ναι. Εν πάση περιπτώσει, έγινε αυτή η μελέτη, είναι πολύ σοβαρή μελέτη. Αυτό τι προβλέπει, κύριε Δήμαρχε, αν επιτρέπετε. Προβλέπει. Δηλαδή, εγκυβωτισμός, ας πούμε, των ρεμάτων. Θα με διορθώσετε με τσέρκια, τα λέμε, αυτά που βάζουμε. Τσέρκια, σειρματοκιβώτια, σαρζανέτια. Σαρζανέτια, κάτι τέτοιο προβλέπετε. Προβλέπει ένα πλέγμα παρεμβάσεων. Από το ξεκίνημα των ρεμάτων γίνονται κάποια τύπου φράγματα για να ανακόπτουν τη ροή. Γιατί μπορεί εντός του οικισμού να τα έχουμε τσιμενταρισμένα και τα φερτά υλικά. Πολύ σωστά. Εντός οικισμού να είναι τσιμενταρισμένα και να είναι μεγάλη και γρήγορη η ροή. Εγκυβωτισμός, δηλαδή μες στο τσιμεμπράκι. Αλλά επειδή είναι στενή διατομή του ρεύματος, δεν μπορεί να πέσει μεγάλη ποσότητα και εκεί δημιουργούνται πλημμυρικά φαινόμενα. Οπότε θέλει κάποια φράγματα ψηλά στα ρέματα για να ανακόπτεται η ροή των υδάτων. Ενδεχομένως και τα φερτά υλικά που θα βουλώσουν τα σημεία όπου κλείνουν.
Και στη συνέχεια και κάποιες διανοίξεις όπου είναι πολύ μικρά μέσα στον οικισμό αυτών των τερμάτων και όπου υπάρχει δυνατότητα. Γιατί δεν είναι εφικτό. Είναι, αν υπάρχει σπίτι από τη μία, σπίτι από την άλλη, πώς θα το ανοίξεις. Υπάρχουν οικοδομές, βέβαια, αλλά σε άλλα σημεία μπορεί να γίνει. Και όπως και τα σαζανέτια όπου πρέπει να γίνει. Είναι μια ολοκληρωμένη πλήρης μελέτη. Είναι προτεραιότητα και για την περιφέρεια και για μας από τα πρώτα θέματα που βάλαμε. Νομίζω ότι θα είμαστε έτσι στη χαρούμενη θέση και ευτυχής να δούμε να υλοποιείται και να δημοπρατείται. Να ενταχθεί πρώτα απ' όλα στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα που θα βγει τους επόμενους μήνες από τη διαχειριστική της περιφέρειας. Αυτό είναι νομίζω μια από τις προτεραιότητες. Τώρα που μιλάμε, αυτή την περίοδο που μιλάμε, είστε, να το πω, κάπως ικανοποιημένος, ασφαλής, αν όμοιγεν το συμβεί κάτι, κύριε Δήμαρχε? Τώρα αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να προχωράμε σε καθαρισμούς. Η περιφέρεια φυσικά, βασικά, ναι, η οποία έχει την αρμοδιότητα, σωστά. Αλλά όπου μπορεί και ο Δήμος να συνεπικουρεί, γιατί στους δημότες θα την πληρώσουν αν συμβεί κάτι τέτοια, οι παρεμβάσεις αυτές γίνονται. Όπως θα δούμε και για το ρέμα της επανομής, γιατί μέσα από τον οικισμό της επανομής έρχεται ένα ρέμα, το οποίο δεκαετίες και πολλά χρόνια παραμένει έτσι, είναι σκεπασμένο, δεν έχει γίνει ποτέ μία μελέτη. Είναι στο σχεδιασμό μας να κάνουμε μία μελέτη και για το ρέμα της επανομής, γιατί νομίζω ότι να μην γινόμαστε και μάντης κακών. Όχι βέβαια. Είναι ένα πιθανό σενάριο, είναι ενδεχόμενο να έχουμε προβλήματα πλημμυρικά. Σας είπα, προτιμότερο το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει, εντάξει. Κύριε Δημαρχέ, μιλούσα πριν από λίγες ημέρες και με την κυρία Πατουλίδου αλλά και με άλλους εκλεκτούς όμορους συναδέλφους σας, Δήμους, και με τον κύριο Παπαδόπουλο και με τον κύριο Καϊτεζίδη. Πιστεύω τους γνωρίζετε, τους κυρίους συναδέλφους σας. Και μιλούσαμε για το ενιαίο παραλιακό μέτωπο. Πραγματικά είναι ένα έργο ζωής, κύριε Δήμαρχε, που θα βοηθήσει εκτός σας τους δημάρχους, αλλά πιστεύω ότι θα αλλάξει και όλη την όψη της πόλεως της Θεσσαλονίκης, γιατί λίγο πολύ όλοι από εδώ περνάμε, εδώ δουλεύουμε, κάποιοι άλλοι έρχονται για, ξέρετε, από άλλους νομούς κτλ. Θα αλλάξει πόλη. Το βλέπετε εφικτό αυτό? Ένα και δύο, δώσατε τις εκτάσεις που προβλέπονται κτλ. Προχωράει αυτό από την πλευρά του δικού σας Δήμου, γιατί έχετε και πολύ θάλασσα, Δήμαρχε. Ναι. Και εκεί η ανάπτυξη, ξέρετε. Πολύ σωστά σημειώσατε και εγώ το λέω αυτό. Όλο το πολεοδομικό, όλο αυτό το νομό, όλους αυτούς τους Δήμους πρέπει να το δούμε και σαν μια ενότητα. Δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίζουμε ξεχωριστά. Άλλος δουλεύει στο Θερμαϊκό και μένει στη Θέρμη, ή μένει στη Θεσσαλονίκη, σωστά, ή το ανάποδο. Είναι ένα κοινό στοίχημα και γι' αυτό ήταν προς την πολύ θετικό το σενάριο αυτής της μελέτης, αυτού του ειδικού χωρικού σχεδιασμού για το παραλιακό μέτωπο από το Καλοχώρι στο Αγγελοχώρι, όπως λέγαμε. Βέβαια, το Δήμο Θερμαϊκού τον κόβει στη μέση. Θα μπορούσε να περιλαμβάνει όλο το Δήμο Θερμαϊκού να πιάσει και μηχανιών επανομή. Εν πάση περιπτώσει, ο σχεδιασμός αυτός είναι. Μπορεί σε μια δεύτερη φάση, να προχωρήσει στο επόμενο. Ήταν πολύ θετικό το σενάριο. Η ρυθμή, νομίζω, που προχωράει δεν είναι ικανοποιητική. Πρέπει να επιταχύνουμε λίγο αυτούς τους σχεδιασμούς. Είμαστε στο και πέντε σε αυτά εδώ τα θέματα. Όταν πλέον θα καλυφθούν όλα τα τμήματα γης του παραλιακού μετώπου, μετά δεν θα μιλάμε για σχεδιασμό. Θα έχει ήδη γίνει η ζημιά. Ένα μεγάλο μέρος του παραλιακού μετώπου αυτού είναι και στο Θερμαϊκό. Νομίζω πάνω από 10 χιλιόμετρα. Ναι. Εκεί είναι το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο. Υπάρχουν οι χρήσεις γης, προβλέπονται οι χρήσεις οι κατάλληλες, τουρισμού, δραστηριοτήτων άλλων αναψυχής. Πρέπει να προχωρήσουμε και στα επόμενα βήματα υλοποίησης. Το θετικό, πιστεύω, κύριε Τζέκο, είναι ότι τα βρήκατε, να το λέω απλά, εσείς οι δήμαρχοι μεταξύ σας. Ναι. Και μου έκανε και εντύπωση αυτό, μιλώντας συγκεκριμένα με την κυρία Πατουλίδου τις προάλλες. Μου έκανε εντύπωση που βρήκατε και τα συμφωνήσετε μεταξύ σας. Και μου άρεσε αυτό, ναι, έτσι. Όχι, και νομίζω και για τους συναδέλφους, τους δημάρχους που αναφέρατε νωρίτερα, που είναι για παράδειγμα και για μένα σαν νεότερο στη Θέρμη, στην Πηλαία. Αλλά και γενικά βλέπω ότι στα μεγάλα θέματα ομονοούν, ομοψυχούν και καταλαβαίνουν τη σημασία τους. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα της τοπικής αυτοδιοίκησης που πρέπει να το ακολουθεί η πολιτική. Το τονίζω, ξέρετε, γιατί μιλάω με πολλούς συναδέλφους σας, το τονίζω συνεχώς και λέω μπράβο που συμφωνήσατε. Γιατί ο κύριος Τζέκος δεν θα τα βρει με τον κύριο Χ. Για ένα εκατομμύριο διαφορετικούς λόγους. Γιατί εκεί και όχι σε μένα. Είδατε, τα λέτε πριν από μένα, κύριε Δήμαρχε. Χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν, τα ξέρετε τουλάχιστον πάρα πολύ καλά. Συνεχίζω.
Ένα άλλο θέμα που αφορά όλους τους Δήμους και όχι μόνο εσάς, διαχείριση αποβλήτων. Mm-hmm. Τα λεγόμενα σκουπίδια και κυρίως τα ογκώδη που λέμε. Γιατί αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, δεν ξέρω αν το αντιμετωπίζετε, μακάρι να μην το αντιμετωπίζετε εσείς και ποτέ στην περιοχή σας, τα ογκώδη αντικείμενα. Ο κάθε ένας πηγαίνει και βάζει στρώματα. Έχω δει κύριε Δήμαρχε, ένθεν και ένθεν των δρόμων. Δεν ξέρω αν τα έχετε δει εσείς. Ψυγεία, καναπέδες, στρώματα. Αυτό κοιτάξτε, αυτό είναι, δεν είναι πολιτισμός, να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Δεν είναι πολιτισμός. Εσείς είδα και στην περιοχή σας ή σε άλλο δήμο, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό, γιατί να βάλετε 10 αστυνομικούς που δεν τους έχετε, θα δούμε μετά και την αστυνόμευση, άλλο θέμα αυτό, γιατί έχετε μεγάλη περιοχή εσείς. Και πολλά, ξέρετε, εκτός ζώνης, οικιστικού ίσου τέλος πάντων. Πώς το αντιμετωπίζετε όλο αυτό. Αστυνομικούς δεν έχετε. Δημοτική αστυνομία δεν έχετε. Εσείς να χρησιμοποιήσετε υπαλλήλους σας που μπορούν να κάνουν άλλες δουλειές, να τους έχετε να γυρνάνε. Και μεγάλο κόστος όλη αυτή. Για φρουρά πάλι δεν γίνεται. Πώς το αντιμετωπίζετε, κύριε Δήμαρχε. Και ήταν ένα από τα πιο σοβαρά, ίσως το πιο σοβαρό που αντιμετωπίσαμε, γιατί είχαν τελειώσει τα χρήματα της σύμβασης που είχε ο Δήμος με τον ιδιώτη εργολάβο που μάζευε, αυτά, μάζευε τα ογκώδη αντικείμενα από τους δρόμους. Μια θλιβερή πράγματι κατάσταση, να το επισημάνω και εγώ, και είναι θέμα παιδείας και πρέπει βέβαια να ενημερώσουμε και τους δημότες πρώτα απ' όλα και να έχουν την υπηρεσία. Αλλά δεν φτάνει, πρέπει και εμείς να το σκεφτούμε και ο καθένας ξεχωριστά τι ζημιά κάνουμε. Απόλυτο δίκαιο. Και στην τσέπη μας και στο περιβάλλον και στην αισθητική. Βλέπουμε πολύ κοντόφθαλμα το αντιμετωπίζουμε. Ο νόμος το προβλέπει, γιατί είστε και νομικός, έτσι δεν πρέπει να το πω αυτό. Ο νόμος προβλέπει ότι όταν κάνεις μια ανακαίνιση στο σπίτι σου, υπάρχουν και ιδιωτικές εταιρείες που μπορείς να τις καλέσεις να μαζέψουν τα ογκώδη, να τα πάνε σε ειδικούς χώρους ανακύκλωσης. Εγώ, αν κάνω μια ανακαίνιση, φυσικά δεν θα με ενδιαφέρει πού θα πάει, αρκεί να τα δώσω στο εργοστάσιο ανακύκλωση, τότε θα το κάνει ο άνθρωπος, είναι δικό του θέμα. Αλλά δεν το κάνει κανένας, κύριε Δήμαρχε. Και το βρήκαμε μπροστά μας. Πολλά ογκώδη, επειδή δεν υπήρχε και αποκομιδή από τον εργολάβο, διάσπαρτα σε όλο το Δήμο, οπότε έγινε μια επιχείρηση σκούπα. Καταρχήν επεκτείναμε τη σύμβαση με τον εργολάβο κατά 10% όπως είχαμε το δικαίωμα και άμεσα κινήσαμε τις διαδικασίες για να τρέξει και ο καινούργιος διαγωνισμός και μάλιστα σε χρόνους ρεκόρ έγινε και ο καινούργιος διαγωνισμός, οπότε δεν θα μείνουμε άλλο εκτεθειμένοι. Για τα ογκώδη λέτε. Για τα ογκώδη. Συλλέξαμε, μαζέψαμε ό,τι ογκώδη υπήρχαν, κυκλοφορούσαν, ήταν εκτεθειμένα στο Δήμο. Δεν σταματάει αυτό. Κάθε μέρα βγαίνουν. Προσπαθούμε να στήσουμε. Έλλειψη παιδείας, καλά το είπατε. Ναι, ναι, είναι θέμα παιδείας. Προσπαθούμε να στήσουμε βέβαια ένα μηχανισμό και να ενημερώσουμε τους δημότες ότι η διαδικασία είναι συγκεκριμένη, κατόπιν ραντεβού. Υπάρχει ένα παράβολο μικρό το οποίο θα χρεωθεί ο δημότης για να τα πάρουμε. Βέβαια, η υποχρέωσή του να κάνει μια εκτεταμένη ανακαίνιση, το μπάνιο του για παράδειγμα. Η υποχρέωσή του είναι να πάρει μια σκάφη, όπως λέμε, ένα κάδο από ιδιότητα. Ένα κάδο, αυτό το γνωστό σιδερένιο. 80, 100, 70, πόσο κάνει. Εδώ είναι η υποχρέωσή του και να τα μεταφέρει εκεί που ανακυκλώνονται αυτά τα υλικά. Τώρα, για να γλιτώσει τώρα τα 70, τα 50, τα 100 ευρώ, να πετάει αυτά εδώ τα αντικείμενα έξω, δεν τιμάει κανένα. Και δεν τιμάει. Αν βρίσκατε έναν χώρο, το έκανε κάποιος συνάδελφός σας στη Χαλκιδική, συγκεκριμένα στο Δήμο Νέας Προποντίδας. Ένας δημοτικός χώρος που εκεί ο καθένας που κάνει μια μικρή ανακαίνιση, δεν είπα να κάνει ξενοδοχείο δεκαόροφο, μια μικρή ανακαίνιση, ένα μπάνι, ξέρω, μια κουζίνα. Να τα εναποθέτει εκεί. Έχουμε είναι ένα και πιο χώρο. Εύκολο. Έχουμε τέτοιο χώρο και αυτά που συλλέγουμε τα πηγαίνουμε εκεί όπου ο ιδιώτης εργολάβος έρχεται και τα παίρνει από εκεί. Γιατί δεν μπορούμε μπορεί να τα διαχειριστούμε. Ο δεν το έχουμε ανοίξει. Όχι. Γιατί θα πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Αν πούμε ότι είναι ελεύθερος αυτός ο χώρος για τους δημότες, θα έχει μια ανεξέλεγκτη διάσταση και θα πηγαίνουν ενδεχομένως και οι επαγγελματίες που παίρνουν από τους ιδιώτες τα υλικά αυτά, τα δανεία και τα λοιπά. Όχι, έτσι. Γιατί και αυτό το αντιμετωπίζουμε δεν μπορεί να ανοίξει. Εμείς έχουμε μια διαδικασία κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού με την υπηρεσία. Λες ότι έχω μια πολυθρόνα, μια τραπέζι, ξέρω εγώ, ένα κρεβάτι, ένα κρεβάτι, ένα στρώμα. Κατόπιν ραντεβού το κρατάς στο σπίτι σου, αυτές είναι οι οδηγίες, το κρατάς στο σπίτι σου, 8 η ώρα την Τετάρτη θα έρθει το όχημα του Δήμου να το πάρει. Αυτό προσπαθούμε να περάσουμε στον κόσμο
Περνάει, αν υπάρχει παράβολο θα το πληρώσει. Τώρα, αν έχει δύο σακουλάκια μπάζα, δεν θα πληρώσει ούτε παράβολο. Αλλά αν είναι περισσότερα, πληρώνει ένα μικρό παράβολο, 30 ευρώ. Θα πάρουμε αυτά τα αντικείμενα, θα τα μεταφέρουμε στο χώρο που έχουμε, όπου εκεί ο ιδιώτης αρθεί να τα παραλάβει και να τα πάρει στη μονάδα διαλογής, διαχωρισμού εκεί που πρέπει να πάνε υλικών. Αυτό όμως πρέπει να γίνει κτήμα των δημοτών, μέσα από την ενημέρωση και παιδεία των δημοτών, για να μπορεί να λειτουργεί έτσι. Συμφωνώ. Σήμερα σηκώσαμε την περιοχή Τσαΐρια στο ΚΑΠΑ πάνω από 10 φορτηγά από ογκώδη που πηγαίνουν ανεξέλεγκτα και τα πετάνε εκεί πέρα και δημιουργούν μικρές κομματερές. Αυτό είναι μεγάλο κόστος για το Δήμο. Και αν οι δημότες δεν θέλουν να έχουν υψηλά τέλη, δεν θέλουν να έχουν, καθαρές πόλεις, πρέπει και οι ίδιοι να είναι κοντά σε αυτή. Αυτό σας είπα, είναι θέμα παιδείας. Από εκεί και πέρα, γενικά για την αποκομιδή των σκουπιδιών είστε ικανοποιημένος, κύριε Τσέκο, από τον. Η αποκομιδή είναι σε καλό επίπεδο, η αποκομιδή από τους κάτους. Δεν είναι αρίστη όμως. Δεν είναι άριστη, είναι σε καλό επίπεδο. Πάντοτε έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Πρέπει να ενισχύσουμε και την ανακύκλωση, που είναι σε μια ανωδική πορεία. Πρέπει να την ενισχύσουμε. Δεν είναι ο Δήμος μας εκ των πρωταγωνιστών στην ανακύκλωση, από τα στοιχεία που έχω. Έτσι, αυτό εννοώ. Τα στοιχεία που πήρω, είμαστε τελευταίοι. Σε μια καλή πορεία, βέβαια, τα τελευταία 2-3 χρόνια. Ανωδικά, αλλά χαμηλά. Αλλά χαμηλά σε σχέση με άλλους Δήμους. Και αυτό που έλεγα εγώ και προεκλογικά, δεν είναι άλλης ποιότητας άνθρωποι στο Θερμαϊκό, απλά δεν έχουν ή την ενημέρωση ή τη δυνατότητα να λειτουργήσουν σε αυτό το κομμάτι της ανακύκλωσης. Γιατί δεν έχεις ενδεχομένως όλους τους κάδους, δεν έχεις, αν βλέπεις να παίρνει συμβατικό πορματοφόρο την ανακύκλωση, λες εγώ τι κάθομαι και κάνω, ανακυκλώνω. Δεν πρέπει να παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα. Πρέπει να λειτουργεί η ανακύκλωση στην αντέλεια. Όπως πρέπει, και να ενθαρρύνεις και να ενημερώνεις τους δημότες. Όταν βλέπετε, κύριε Δήμαρχε, γιατί το έχω παρατηρήσει, όταν βλέπετε. Εγώ κάνω ανακύκλωση και εσείς το ίδιο. Και, εγώ. Και τα ρίχνουμε στον μπλε τον κάδο. Πολύ ωραία. Και βλέπω ότι το ίδιο όχημα που παίρνει τα σκουπίδια τα απλά, παίρνει και την ανακύκλωση. Λέω, ανόητος είμαι. Ακριβώς, και κάθομαι και μαζεύω και πλένω τα κουτάκια. Παιδεύω και πλένω τα μπουκάλια και κουβαλάω και πήγαινε, έλα και έρχομαι κτλ. Και, όσο νουπο, θα έρθει και το καφέ κάδος πλέον. Ναι. Καταλαβαίνετε τώρα τι πρέπει να γίνει. Για τα οργανικά, ας πούμε. Έχουμε παραλάβει τους καφέ κάδους και ένα μικρό απορριμματοφόρο. Εδώ μπαίνει. Ειδικό φορτηγό. Τα οποία δεν έχει τεθεί ακόμα στη λειτουργία. Ναι, δεν έχει τεθεί ακόμα στη λειτουργία η αποκομιδή αυτή. Νομίζω σε δύο, γιατί μιλούσαμε με τον κύριο Γεράνη τη προάλλη να στη θέση. Δύο Δήμου μόνο. Δύο μήνες. Α, σε δύο μήνες. Θέλουμε εν όψη και του καλοκαιριού πιλωτικά ή σε μια μικρή ακτίνα δοκιμαστικά να μπει σε εφαρμογή. Υπάρχουν και άλλα θέματα σε αυτό εδώ. Πρέπει να βρούμε χώρο κοντινό να πηγαίνει το απορριμματοφόρο. Πρέπει να πάει υποχρεωτικά στην Μαυροράχη, στην Ευκαρπία. Είναι οι αποστάσεις πολύ. Είναι μεγάλες οι αποστάσεις από το Θερμαϊκό. Είναι 150 και παραπάνω, 170 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχει κάποιο σταθμό μεταφόρτωσης. Στην Ευκαρπία. Που κάπως πάλι βολεύει. Εκεί πηγαίνουμε τώρα. Ο σταθμός μεταφόρτωσης στην Ευκαρπία. Οι αποστάσεις είναι μεγάλες και λόγω flyover τα κόστη πολλαπλασιάζονται. Δηλαδή φεύγει, χάνεις ένα μεροκάματο, έναν οδηγό, μια μέρα να πάει να αδειάσει και να γυρίσει πίσω. Δίκιο, το χάνεις ένα μεροκάματο. Χώρια τα πετρέλαια και τις φθορές σε αυτήν εδώ μια την ιστορία. Μία λύση, κύριε Δήμαρχε, είναι η βραδινή βάρδια. Μιλώντας με κάποιους συνοδεύους, είπαν βραδινή βάρδια. Γιατί και το περιφερειακός λόγω flyover. Για να φεύγουν βράδυ, για να φεύγουν βράδυ πιο γρήγορα και να αποφεύγεται και η κίνηση. Δηλαδή, άλλο το πρωί πάει ο καθένας στη δουλειά του και περνάει και το μηχάνημα αποκομιδής των απορριμμάτων. Άλλο το βράδυ που πέφτει η κίνηση όσο μπορείτε να το κάνετε, το βράδυ είναι πιο χαμηλό. Και επίσης, μια λύση την οποία την προχωράμε είναι ένας σταθμός μεταφόρτωσης στα όρια του Δήμου Θερμαϊκού. Όπου εκεί πέρα. Ποια περιοχή, η περιοχή είναι πάνω το Τριεθνές που λέμε, μεταξύ των τριών Δήμων, των πρώην Δήμων Πανομής Μηχανιώνας Θερμαϊκού. Σε εκείνο το σημείο, η παλιά χωματερή της Πανομής. Όπου εκεί πέρα είναι χαρακτηρισμένο και από το Φόρτσα το σημείο ως σταθμός μεταφόρτωσης. Έχει ενταχθεί σε χρηματοδότηση. Δίπλα σας είναι. Είναι δίπλα μας, ναι. Έχει ενταχθεί σε μια χρηματοδότηση. Είμαστε μια συνεργασία με το Φόλτσα να προχωρήσουν οι εργασίες. Έχουμε ένα θέμα με τους τίτλους κτήσης εκεί του ακινήτου. Να προχωρήσει να γίνει ο σταθμός μεταφόρτωσης όπου μπορεί τρία απορριμματοφόρα να μπουν σε ένα μεγάλο και να φύγει ένα όχημα. Να φύγει ένα όχημα. Θα είναι πολύ σημαντικό, θα ανακουφίσει και θα εξοικονομήσει και πόρους για μας. Πριν εντυρίμει και των δύο,
του λόγου μας, μιλήσαμε για αστυνόμευση. Πόσο ικανοποιημένος είστε, κύριε Δήμαρχε, από την αστυνόμευση, γιατί έχετε μεγάλη περιοχή, έκταση και πολλά σπίτια, πολλές οικίες εκτός αστικού ιστού. Mm-hmm. Δεν λέω τώρα για το κέντρο της Περαίας και το κέντρο της Μηχανιώνας, εντάξει. Εκεί, εντάξει, τέλος πάντων, υπάρχει κόσμος, υπάρχουν μαγαζιά, κάτι γίνεται. Περιμετρικά τι γίνεται, γιατί είστε και τεράστιοι. Τι κάνετε με αυτό? Μεγάλος ο Δήμος. Δημοτική δεν έχετε, δεν υποθέσω. Δημοτική αστυνομία. Να ξεκινήσουμε από αυτό που θα βοηθήσει εν μέρει την κατάσταση. Δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία. Ωστόσο, είμαστε μέσα στο διαγωνισμό. 7 με 17 Μαρτίου, νομίζω, γίνονται οι αιτήσεις. Η προκήρυξη βγήκε στον αέρα, έγινε ΕΦΕΚ για δημοτική αστυνομία. Θα πάρουμε 15 δημοτικούς αστυνομικούς, οι οποίοι πιστεύω ότι τέλος του έτους θα τους έχουμε. 15 δημοτικούς αστυνομικούς, θα συγκροτηθεί ένα σώμα δημοτικής αστυνομίας πολύ αποτελεσματικό. Τέλος του έτους περίπου. Αυτό για το δημοτική αστυνομία. Υπάρχει όμως και πρόβλημα με την διαρρήξη, με την παραβατικότητα. Υπάρχει και ο καταβλισμός των Ρωμά στην περιοχή μας που δημιουργεί τέτοια ζητήματα. Έχετε ΑΛΦΑΤΑΦ εσείς, Δημαρχέ? Έχουμε ΑΛΦΑΤΑΦ και τμήμα ασφαλείας, τους νέους επιβάτες. Το οποίο πρέπει να καλύψει μια μεγάλη περιοχή και είναι και υποστελεχωμένο. Εδώ πέρα την Παρασκευή, την Παρασκευή ήμουνα στην αστυνομική διευθύνση, όπου είδα και τον επιθεωρητή Βορειοελλάδος, τον κ. Μπουλούμπαση, και τον γενικό διευθυντή της αστυνομίας, τον κ. Παπαδόπουλο. Και άλλα στελέχη όλων των τμήματων, όλο το πρωινό μου το έφαγα εκεί πέρα για να εξηγήσω και όλα αυτά τα θέματα και τα προβλήματα που υπάρχουν. Προέκυψε ένα θετικό τοπίο, ούτως ή άλλως ήταν προγραμματισμένο από την ελληνική αστυνομία για τα τμήματα ΟΠΚΕ, ομάδα πρόληψης και καταστολής εγκλήματος. Μία από τις ομάδες αυτές είναι για το Δήμο Θερμαϊκού, μία ομάδα 20 ατόμων με τις βάρδιες τους. Αυτό σημαίνει ότι επί 24ωρου βάσεως. Και υπάρχει ένα όχημα και εξοπλισμένη, εκπαιδευμένη σωστά, καλά η αστυνομική της ΟΠΚΕ στο Δήμο Θερμαϊκού. Ξεκίνησε οι πρώτες τους περιπολίες, νομίζω, το Σάββατο. Οπότε μια πολύ ευχάριστη, έτσι, ευχάριστο λέω, θα βοηθήσει πάρα πολύ στα θέματα αυτά εδώ. Και κάτι άλλο, γιατί δεν σταματάει, θέλω να δούμε και εμείς σαν Δήμος πώς θα προχωρήσουμε. Μάλιστα, τους ζητήσαμε να έχει ενίσχυση και το καλοκαίρι ομάδες Δίας, όπου δεχτήκανε και δεσμεύτηκαν ότι θα έχουμε ενίσχυση στις ομάδες Δίας και στις περιπολίες της άμεσης δράσης, ειδικά το καλοκαίρι. Mm-hmm. Τους είπα να σας το ανακοινώσω κιόλας ότι ο Δήμος είναι διατεθειμένος να κάνει δωρεά και μία μηχανή στις ομάδες Δίας, έτσι σαν μια ένδειξη συνεργασίας προς αυτή την κατεύθυνση, και θα το κάνουμε. Όπως βλέπουμε και άλλες λύσεις, είχαμε και μία συνάντηση με μια εταιρεία που μέσω drone επιτηρεί και σε θέματα ασφάλειας. Είναι πολύ λίγοι Δήμοι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που το κάναν. Είναι ο Δήμος στην Θεσσαλονίκη, είναι ο Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη. Επειδή έχουμε κάνει ρεπορτάζ εκεί και το γνωρίζω, υπάρχουν και τις φωτιές. Και για τις φωτιές είναι καλό. Και ο Δήμος Βούλας στην Αθήνα. Βούλας Βάρης, νομίζω είναι 4-5 σε όλη την Ελλάδα. Αυτό σας είπα. Τους ξέρω, γιατί τα έχω δει δηλαδή. Κάναμε επαφή και θα το προχωρήσουμε πολύ σύντομα για να ενισχύσουμε με τον τρόπο αυτό το αίσθημα ασφάλειας. Και θερμικές κάμερες υπάρχουν, να δείτε τις παρανομίες. Είναι πολύ ενδεχομένο, είναι ένα έκπληκτο. Σας είπα, το έχω κάνει ρεπορτάζ. Νομίζω ότι αυτό εδώ θα προχωρήσει. Και με μεγάφωνο, μάλλον. Ναι. Που μπορεί να εντοπίσει την παραβατική συμπεριφορά και να την προειδοποιήσει. Ακριβώς. Είναι εξαιρετικό. Βέβαια, με όλα αυτά που λέτε τώρα, κύριε Δήμαρχε, αν σας παρακολουθούν οι συνάδελφοί σας που φωνάζουν κάθε μέρα και κάθε ώρα για στελέχωση των τμήματων, μήπως έχετε κάποιο θέμα, δεν πειράζει, εσείς καλά κάνετε και τα λέτε. Γι' αυτό με γίνεται χαμογελούσα. Λέω να το ακούσουν άλλοι δήμαρχοι. Φανταστείτε τι θα ακούσετε εσείς. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, και αμέσως μετά κάποια θέματα που έχω σημειώσει και με ενδιαφέρουν. Επειδή τα είχα ακούσει από τον προκάτοχό σας, τον δήμαρχο πριν από εσάς, το κάμπινγκ της επανομής θα τρέξει, γιατί και θέσεις εργασίας θα δώσει και ανάπτυξη στην περιοχή. Με ενδιαφέρει να το συζητήσουμε. Ένα άλλο πάλι, εσείς είστε τυχερός, κύριε Δήμαρχε, ο Δήμος σας εκεί. Θέση τεκ στα όρια σας. Είστε τυχερός. Εσείς και το ΔΣ εννοώ και όλοι οι κάτοικοί σας. Θέλω να τα δούμε αυτά τα θέματα και επίσης αεροδρόμιο και ΟΑΣΤ. Άλλα δύο θέματα που πρέπει να συζητήσουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Όμως, κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά επιστροφή με τον Δήμαρχο Θερμαϊκού, κύριο Θεόδωρο Τζακό. Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Πολύ σύντομη σύνδεση με τα προηγούμενα. Εκλεκτός προσκεκλημένος ο Δήμαρχος Θερμαϊκού του νομού Θεσσαλονίκης, για να το λέμε, ο κύριος Θεόδωρο Τζακό. Κύριε Τζακό, μίλαμε πριν από λίγο σε κάποια θέματα για την αστυνόμευση κλπ.
αποκομιδή σκουπιδιών, κυρίως των ογκωδών αντικειμένων. Μακάρι να μην τα ξαναδούμε. Είπα λοιπόν ότι είστε σαν Δήμος λίγο αρκετά τυχερός, γιατί στα όρια σας, μέσα στο Δήμο σας, γίνεται το Thessin Tech, το πάρκο τεχνολογίας, θα το λέμε με απλά ελληνικά για όσους δεν το γνωρίζουν. Έμαθα ότι προχωράει πολύ και αρκετά αυτό το έργο. Αυτό που ενδιαφέρει εμένα είναι, κύριε Δήμαρχε, ο Δήμος σας, αφήστε τον Δήμο σας, οι δημότες σας, αυτό με ενδιαφέρει, θα έχουν κάποιο όφελος, σε εισαγωγικά όφελος, που δεν είναι πάντα οικονομικό, έτσι, από την συγκεκριμένη αυτή εξαιρετική επένδυση που γίνεται για πρώτη φορά στη Μακεδονία. Ναι. Να μην πω στην Ελλάδα, να πω στην Ελλάδα, να τολμήσω. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, τολμάω λοιπόν. Είναι η επένδυση, μια τρομερή επένδυση που γίνεται αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα και γίνεται στο Δήμο σας. Το σκεπτικό σας και κυρίως το όφελος των δημοτών σας, των συμπολιτών σας. Εντοπίσατε τη σημασία καταρχήν αυτής της επένδυσης που ξεπερνάει τα όρια και του Θερμαϊκού και της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδος, γιατί και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων δεν έχει τέτοιο τεχνολογικό πάρκο που θα γίνει στο Θερμαϊκό, και πράγματι είμαστε τυχεροί που θα το φιλοξενήσουμε. Για το Βαλκανίο δεν το γνώριζα, να σας πω την αλήθεια. Ναι, ναι, είναι ένα εξαιρετικό project, το οποίο βέβαια θα αναπτυχθεί σε ένα βάθος δεκαετίας, ας το πούμε, σε όλη του την έκταση. Μακάρι να τρέξουμε. Το θέμα είναι ότι από 15 Φεβρουαρίου πλέον έχει γίνει ΦΕΚ, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το προεδρικό διάταγμα με τους όρους δόμησης και το χωρικό, το ειδικό σχέδιο. Για το Δήμο Θερμαϊκού τι σημαίνει και για τους δημότες. Ωραία. Μια τέτοια μεγάλη επένδυση θα συμπαρασύρει έργα υποδομής που έχει ανάγκη ο Δήμος Θερμαϊκού και ήδη δρομολογούνται. Έχουμε μια συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα με την περιφέρεια, με την αντιπεριφέρεια υποδομών, όπου θα δούμε την πρόσβαση στο τεχνολογικό πάρκο, γιατί θα γίνει μέσω κάποιων νέων δρόμων που θα χαραχθούν από το σημείο που λέγαμε το φανάρι του σχολών Κωνσταντινίδη πριν να μπει στην Πέρεα. Από εκεί δεξιά θα κατεβαίνει κάτω στα Τσαΐρια, που είναι περίπου ο καταβλισμός, θα γίνει ένας κυκλικός κόμβος όπου θα δικτυώνεται αυτός ο δρόμος και με την περιοχή 0 και με το τεχνολογικό πάρκο και με την είσοδο της Πέρεας. Οπότε αμέσως προκαλεί επενδύσεις σε έργα υποδομής. Αλλάζει όλο εκείνο το κομμάτι. Εμείς διεκδικούμε βέβαια και πρόσβαση και σύνδεση με το αεροδρόμιο, όταν θα φτάσει το μετρό, να μην το χαμογελάσουμε, ας πούμε ότι θα είναι σύντομο το αεροδρόμιο. Πάμε σε άλλο θέμα. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι τίποτα πάντως, είναι 2 χιλιόμετρα υπέργειου, επίγειου σιδηρόδρομου για να φτάσει στο τεχνολογικό πάρκο. Δεν είπα το αντίθετο, και στην Περαία. Σχεδόν ανέκδοτο. Σχεδόν ανέκδοτο έχει καταλήξει. Ας ελπίσουμε ότι θα φτάσει. Όπως άρα, επίσης, μιλάμε για εντελώς διαφορετικές υποδομές, ναι, για ανάπτυξη του Δήμου σας. Θα γίνει μια σύνδεση ηλεκτροδότησης αυτού εδώ του πάρκου. Μάλιστα. Με ένα καλώδιο που θα έρθει από την άλλη πλευρά της Θεσσαλονίκης μέσω του Θερμαϊκού και αμέσως θα ενισχύσει σε ενέργεια υποθαλάσσιο. Ναι, για να ενισχύσει και να μπορέσει να σηκώσει όλες αυτές τις ανάγκες που έχει το τεχνολογικό πάρκο. Αμέσως ενισχύει την δυναμική και τη χωρητικότητα ενέργειας της περιοχής και του Δήμου Θερμαϊκού. Προφανώς θα δρομολογήσει και θα δημιουργήσει πιέσεις στη σύνδεση με το δίκτυο της ΕΙΑΘ, της σύνδευσης. Είπα τρία θέματα. Δεν είστε εσείς στην ΕΙΑΘ. Δεν είμαστε ΕΙΑΘ. Έχουμε δικό μας. Δικό σας. Έχουμε κάνει επαφή ήδη. Θα σας βόλευε πάντως η ΕΙΑΘ. Φυσικά. Ναι, ναι. Και είναι στρατηγικός στόχος. Ήδη βρέθηκα με τον διευθυντή, τον διευθύντα σύμβουλο της ΕΙΑΘ. Έκανα τις επαφές, βλέπετε, ήδη 2 μήνες είμαστε και σας είπα ότι έχουμε ανοίξει όλες τις επαφές σε όλα τα θέματα. Οπότε αμέσως 3-4 θέματα υποδομών που θα τα τραβήξει μαζί του αυτή η μεγάλη επένδυση. Επιπλέον, θέσεις εργασίας. Για πάμε σε αυτό. Εκεί μπορεί να δουλέψουν οι επιστήμονες βέβαια που θα ασχοληθούν με την έρευνα και μπορεί να μην υπάρχουν όλοι στο Δήμο Θερμαϊκού, ναι, το καταλαβαίνω, αλλά θα δουλέψουν άνθρωποι βοηθητικό προσωπικό, είτε στην καθαριότητα, είτε στο πάρκινγκ, είτε στα ξενοδοχεία. Όπου δεν χρειάζεται, στην ψυχαγωγία. Όπου δεν χρειάζεται δηλαδή εξειδίκευση μπορούν, δεν ξέρω αν το έχετε ήδη, να το πω, απαιτήσει ή ζητήσει, πείτε το εσείς, να υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών, ναι, του Δήμου σας. Άλλωστε, ο Δήμος Θερμαϊκού είναι μέτοχος στο μετοχικό, στη μετοχική σύνδεση. Συμμετέχει ο Δήμος Θερμαϊκού. Έχουμε 10% από τις μετοχές του τεχνολογικού πάρκου ο Δήμος Θερμαϊκού.
και ο Δήμαρχος συμμετέχει και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Άρα έχετε κάποια πρόσβαση. Έχουμε πρόσβαση, έχουμε λόγο, βέβαια τον πρώτο λόγο τον έχει η διοίκηση και ο Νίκος Ευθυμιάδης, ο πρόεδρος και διευθύνοντας σύμβουλος, ο οποίος έφτασε πραγματικά μόνος του και με τη δικιά του με το δικό του πείσμα, τη μαχητικότητα να το κερδίσει αυτό εδώ το όραμα και να το κάνει πραγματικότητα. Mm-hmm. Οπότε κερδίζει πολλαπλά ο Δήμος Θερμαϊκού, θα αξιοποιηθεί η παραλία μπροστά σε αυτό το κομμάτι, mm-hmm. θα πάρουν άλλη αξία όλα τα ακίνητα τριγύρω, είτε το ΚΑΠΑ, είτε το ακροτήρι και όλα αυτά τα ακίνητα του Δήμου Θερμαϊκού. Είναι πολλαπλά δηλαδή τα ωφέλη. Αν σκεφτείτε ότι προχωράμε στο Δήμο Θερμαϊκού και στην πράξη εφαρμογής, εντάσσοντας το σχέδιο 7.500 στρέμματα, περί ανεπιβάτης Αγία Τριάδα, το οικιστικό ενδιαφέρον πλέον θα είναι πολύ πιο έντονο. Αυτές οι επενδύσεις. Κάτι παρόμοιο έγινε και εδώ στο Δήμο Θέρμης, στον όμορο Δήμο σας. Ναι. Δόθηκαν και υπάρχει εξαιρετική. Μεγάλη το ενδιαφέρον και με ταχύτητα τους ρυθμούς. Αυτό θα συμβεί τα επόμενα χρόνια και στο Θερμαϊκό. Μάλιστα, μακάρι. Επειδή με πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος, κύριε Δήμαρχε, πάμε στο κάμπ. Το είπα και πριν το διάλειμμα. Το κάμπινγκ της επανομής. Και αυτό θα δώσει και τουριστική ανάπτυξη σε συνδυασμό με τον Θέσιν Τεκ και θέσεις εργασίας, αλλά και να το πω και διαφορετικά, να δούμε και πρακτικά το θέμα. Και χρήματα στον ίδιο το Δήμο, κύριε Δήμαρχε. Σας συμφέρει λοιπόν, σας βολεύει, να το λέμε απλά. Γίνεται κάτι με αυτό ή πάλι πάγωσε όλο αυτό και θα μείνει ερείπιο όπως ήταν? Θα σας έχω ίσως την επόμενη συνάντηση και περισσότερα νέα, γιατί την Παρασκευή μεθαύριο, επειδή το Σάββατο έχουμε τις εκλογές στην ΚΕΔΕ και θα είμαστε στην Αθήνα, την Παρασκευή έχω προγραμματίσει επίσκεψη στο ΤΑΙΠΕΔ και στην ΕΤΑΒ. Στην Αθήνα, το ΜΕΝ ΤΑΙΠΕΔ στην Αθήνα, ναι. Το ΜΕΝ ΤΑΙΠΕΔ έχει το κάμπινγκ της Αγίας Τριάδας, να δούμε πού βρίσκεται αυτή η ιστορία και αν προχωρήσουμε στο προεδρικό διάταγμα και στη δημοπράτηση του κάμπινγκ της Αγίας Τριάδας και στη ΜΕΝΕΤΑΔ για το κάμπινγκ της επανομής. Εκεί πέρα είναι μια κατάσταση στάσιμη εδώ και αρκετά χρόνια και αυτός είναι ο λόγος και της επίσκεψης, να αναζωπυρώσουμε λίγο το ενδιαφέρον μας, να δούμε τι προθέσεις έχει ο ιδιοκτήτης της περιοχής, τα τουριστικά κίνητα. Τα τουριστικά κίνητα. Νομίζω έγινε λίγο πιο ευέλικτη τώρα η ΕΤΑΔ, κύριε Δήμαρχε. Μακάρι, αυτό θέλω να προχωράνε δηλαδή γρήγορα. Τις θέσεις και την ευέλιξή τους. Πού μπορεί ο Δήμος να είναι πιεστικός, πού μπορεί ο Δήμος να συμμετέχει σε όλο αυτό το project ανάπτυξης. Όπως και άλλα κίνητα του Δημοσίου, είναι οι κατασκηνώσεις απόδημου ελληνισμού στην επανομή, η περιοχή Πίκπα στην Αγία Τριάδα, είναι ακίνητα του Δημοσίου ή των Υπουργείων τα οποία λιμνάζουν. Πρέπει να τα ξεμπλοκάρετε ουσιαστικά. Πρέπει να τα ξεμπλοκάρετε. Νομίζω είναι και το timing καλό και οι προθέσεις και οι δικές μας προς αυτή την κατεύθυνση. Θα έχουμε νέα το επόμενο. Πολύ ωραία, θα περιμένω να μου τα πείτε περισσότερο. Ναι. Δηλαδή, μην φτάσουμε στο σημείο να γίνει όπως έγινε το Παλατάκι, το ξέρετε, στην Καλαμαριά, ναι. Το οποίο και αυτό αναλυμνάζει και πόσα άλλα στρατόπεδα και. Αυτά κάποια στιγμή θα πρέπει το ελληνικό δημόσιο να παίρνει πιο γρήγορα μπρος. Να το λέμε με απλά λόγια, έτσι. Για το καλό των Δήμων. Τι άλλο. Γιατί αν δεν ήσασταν εσείς, δεν θα υπήρχε κράτος. Να τα λέμε με απλά λόγια τα πράγματα. Κάτι τελευταίο, κύριε Δήμαρχε. Πείτε μου τι γίνεται με την ιστορία του κλειστού της επανομής. Γιατί και αυτό χρειάζεται. Ναι. Τι γίνεται με αυτό. Έχουμε μία ένταξη στον Φιλόδημο για ένα κλειστό γυμναστήριο ενόργανης γυμναστικής στην επανομή. Νομίζω από το 19 είναι η ένταξη στο πρόγραμμα. Πέρασε από πολλά κύματα. Πέντε χρόνια περάσανε. Και η καταληκτική ημερομηνία είναι 31/12 του 24, να γίνει κιόλας. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ούτε μελέτη ούτε δημοπράτηση. Δεν το αφήνουμε, δηλαδή ό,τι δεν έγινε από το 19 μέχρι σήμερα. Εντάξει, με συγχωρείτε αυτό. Πρέπει να το κάνουμε σε ένα χρόνο. Δεν πήρε μπρος, θα γίνει σε ένα χρόνο. Δεν τραβήξαμε μια γραμμή και να πούμε εκεί δεν γίνεται. Το παλεύετε, είμαστε σε επαφή με έναν αναπτυξιακό οργανισμό να μπούμε σε μια συνεργασία με το κλειδί στο χέρι να τρέξει αυτή η ιστορία. Επειδή είναι τύπου προμήθεια, δεν είναι, δηλαδή είναι ένα τύπου όχι φουσκωτό ακριβώς,
αλλά είναι μια κατασκευή που γίνεται με προμήθεια. Δεν έχει υποδομές, μπετά και τέτοια. Οπότε είναι εφικτό. Αν είχε τέτοιες υποδομές, τσιμέντα, τούβλα, αυτό δεν θα γινόταν ποτέ. Κάτι σαν προκάτα. Σαν προκάτα. Πούμε, έρχεται, στείνεται, δουλεύεται, εξοπλίζεται και τελείως. Είναι τύπου προμήθεια. Γι' αυτό είναι ακόμα εφικτό και δεν το έχουμε τραβήξει χ. Θα το παλέψουμε μέχρι τελευταία. Συμφωνώ μαζί σας. Αν μου λέγατε 26-27, δεν θα γελούσα στο λόγο μου. Ναι, μιλάμε για 10 μήνες. Ότι δεν έγινε στα 4 χρόνια. Σας είπα, δεν έγινε σε 5 χρόνια. 24 έχουμε. Σε 5 χρόνια δεν έγινε τώρα. Μακάρι, δεν έχω λόγο να σας φοιτήσω, αλλά ξέρω το ελληνικό δημόσιο είναι λίγο. Έτσι, το ξέρω. Λίγο το ξέρω. Πολύ δηλαδή. Και κάτι τελευταίο, κύριε Δήμαρχε, γνωρίζετε πολύ καλά και έχετε υποστεί σίγουρα την ενέργεια, το κόστος, το μεγάλο κόστος της ενέργειας. Και έχετε τεράστια έκταση εκεί. Μόνο ο ηλεκτροφωτισμός, πόσο ηλεκτροφωτισμό έχετε εσείς, πόσες λάμπες έχετε. Και εγώ δεν ξέρω πόσες χιλιάδες. Χιλιάδες. Χιλιάδες θα είναι. Λοιπόν, δεκάδες χιλιάδες μπορεί να είναι. Αυτό σας είπα. Βάλτε τώρα τα τηλεοστάσια σας που και αυτά καταλαβαίνετε πόσο και είναι. Και κατά το ξέρετε, εσείς τα πληρώνετε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, έχετε σκεφτεί κάτι, γιατί υπάρχουν κάποια τώρα έργα του ΕΣΠΑ αλλά και κρατικά για φωτοβολταϊκά πάρκα. Δηλαδή, μια δημοτική έκταση δική σας, η οποία να γίνει ένα φωτοβολταϊκό πάρκο το οποίο θα εκμεταλλεύεται ο Δήμος για τις ανάγκες του ηλεκτροφωτισμού σας, των σχολείων σας, εσείς ξέρετε. Έχετε κάτι στο μυαλό σας? Αυτό που υπάρχει ήδη, ας το πούμε, δρομολογημένο και το προχωράμε και το δουλεύουμε, είναι ένα φωτοβολταϊκό της ΔΕΙΑΘ, τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Θερμαϊκού. Είναι 650 κιλοβάτ, είναι μιας μεσαίας δυναμικότητας. Τι μπορεί να καλύψει αυτό, κύριε Δήμαρχε? Σε ανάγκες δεν το ξέρω. Να μην πω 10-20 αντιοστάσια θα τα σηκώσει. Αυτό εδώ μπαίνει στη ΔΕΗ και γίνεται ένα συμψηφισμό. Μπορεί να είναι και 500.000 το χρόνο, ας πούμε, η εξοικονόμηση που θα κάνει. Δεν είναι μικρό, αλλά δεν είναι. Δεν είναι, γιατί ευρώ. Το πλήρες πλάνο ήταν για 2 μεγαβάτ. Μεγαβάτ, ναι. Θα γινόταν ακόμα ένα πάρκο 1,5 μεγαβάτ, αλλά η ΔΔΕ μας απάντησε ότι δεν έχει την χωρητικότητα να σηκώσει αυτό εδώ το πάρκο, δυστυχώς, και το αφαιρέσαμε από το κομμάτι του έργου ή πάει προς διαγραφή, οπότε θα μείνει μόνο το μικρό. Αυτό για τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης. Και στα θέματα και στα έργα τα οποία έχουν δρομολογηθεί και κάποιο βαθμό είναι υλοποιήσιμα, να μην πούμε τώρα για σκέψεις απλές και σχεδιασμούς. Σίγουρα ο Δήμος πρέπει να είναι μπροστά. Θα ήταν ούτως ή άλλως το τελευταίο μου ερώτημα, κύριε Δήμαρχε. Θέλω τις τρεις, αν μπορείτε να πείτε για να ολοκληρώσουμε, τις τρεις βασικές κατευθύνσεις που έχει ο κύριος Τζέκος με την ομάδα του, φυσικά. Έτσι, το Δημοτικό Συμβούλιο, με την ομάδα σας, τους αντιδημάρχους σας κτλ. Τρεις βασικές σκέψεις για το 2024, γιατί είμαστε στις αρχές, έχετε μπροστά σας 10-11 μήνες. 10 μήνες. Ποιες είναι οι τρεις βασικές σκέψεις, τρεις βασικές πορείες για το 2024? Ξεκινήσαμε με ένα πλάνο οργάνωσης των υπηρεσιών. Αυτό δεν φαίνεται στον κόσμο, αλλά το αποτέλεσμα γρήγορα θα το εισπράξει και ρίξαμε μεγάλο βάρος, έτσι, με ένα επιστημονικό τρόπο, τεχνοκρατική, με μια τεχνοκρατική αντίληψη, με έμφαση σε νέες τεχνολογίες. Αυτό δεν το βλέπει ο κόσμος, αυτή η δουλειά που γίνεται, οι δημότες, αλλά γρήγορα θα γίνει φανερό. Από την απόδοση. Σίγουρα είναι η πρόσβαση, είπαμε, για την οδοποιία και τους κυκλικούς κόμβους. Σίγουρα είναι μια ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς μας στην καθαριότητα και στις παραλίες. Και σίγουρα είναι και θέματα που έχουν να κάνουν με τις υπόλοιπες περιοχές, όπως και το γήπεδο που είπαμε στην Επανομή και το λιμάνι στη Μηχανιώνα, που πρέπει να γίνει, να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις. Είναι ο πρωτογενής τομέας που αναφέραμε πριν, κύριε Δήμαρχε, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Να ευχηθώ να έχετε καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε και εσείς και οι συνεργάτες σας. Μακάρι όλα αυτά να πάρουν μπρος και θα χαρώ σε λίγο καιρό, αν έχετε το χρόνο βέβαια,
να έρθετε εδώ να τα πούμε, αλλά πιστεύω ότι είναι μια σοβαρή συζήτηση, ενημερωτική, ναι, πιο πολύ για τους δημότες σας. Να έρθετε να τα ξαναπούμε όταν έχετε νεότερα στοιχεία και μακάρι να μου πείτε ότι όλα αυτά που προχωρήσαμε, πήραμε μπροστά. Και εγώ ευχαριστώ, έγινε μια πολύ όμορφη συζήτηση και στη διάθεσή σας με πολύ χαρά να είστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε πάρα και πολύ καλά. Ευχαριστώ, καλή καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, άλλη μια φορά ευχαριστώ τον κύριο Θεόδωρο Τζέκο, τον Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού του Νομού Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερα, ευχαριστούμε εσάς για την τιμή που μας κάνατε και παρακολουθήσατε την σημερινή εκπομπή. Εμείς θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί, εδώ όπως κάθε μέρα, στις 9 το βράδυ και στη 1 φυσικά. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι, τα σέβη μου.